Κύριε καθηγητά, είναι κάτι το οποίο συζητείται και επειδή δίνουμε και εμείς πολύ έμφαση στο φαινόμενο της πανδημικής κόπωσης, που έρχεται να ενισχύσει και η διγλωσία, δεν θα το έλεγα, οι διαφορετικές απόψεις μέσα στην ίδια την ομάδα. Ακούμε εσάς που μας λέτε ότι πρέπει να περιμένουμε, άλλοι λένε ότι πάμε καλύτερα. Το θέμα της μάσκας, γενικευμένη χρήση και όλα αυτά διαπιστώνεται ότι αυτό δημιουργεί στον κόσμο περαιτέρω αμφιβολία για το τι ισχύει και τι όχι, και δημιουργείται και σε εσάς ένα. Νιώχει και τόσο καλή εικόνα όσο αυτή που υπήρχε και στην, σε εσάς εννοώ, σε όλη την ομάδα. Ναι. Κάτι συμφωνώ και απαυξάνω. Συμφωνώ και απαυξάνω ότι όχι διγλωσία, τριγλωσία και ευάλε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι. Και το παίρνω, οι άλλοι μπορεί να κάνουν ό,τι θέλω. Εγώ μιλώ απευθείας για τη δική μου τη θέση. Εγώ δεν θα σταματήσω να μιλώ σύμφωνα με τη δική μου επιστημονική ανάγνωση των πραγμάτων, με τη δική μου ειδίκευση, με τη δική μου εμπειρία, με τη δική μου γνώση, αν ο Α ή η Β θα βγουν από διαφορετικά πράγματα. Ας το πούσει και ας κρίνει ο κόσμος. Εγώ δεν θα σταματήσω να μιλώ αυτά που λέω. Έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές ότι η θέση μου είναι εντελώς ανιδιοτελής. Βρίσκομαι σε αυτή τη θέση λόγω της εμπειρογνωμοσύνης σαν μοριακός ιολόγος. Έχω γνώσει σε ορισμένα θέματα και έχει άλλα θέματα που δεν κατέχω τίποτα. Δεν θα με πιάσετε καμιά φορά να μιλώ για κλινικά θέματα, διότι δεν είμαι κλινικός. Είμαι οριακός ιολόγος, ασχολήθηκα πάρα πολλά χρόνια με μοριακή επιδημιολογία μετάδοσης ιών. Έχω δημοσιεύσει πάρα πολλές διατριβές και papers σε διεθνή αριοδικά και δεν θα μου απαγορεύσει κανένα να μιλώ. Ούτε δέχομαι αυτό το πράγμα. Θα συνεχίσω να λέω τη γνώμη μου. Και όποιο δεν του αρέσει, ας με απολύσει. Λοιπόν, εμένα αυτή είναι η θέση μου και θέλω να την πω εντελώς ξεκάθαρα. Αυτό έκανα πάντοτε. Τώρα, αν υπάρχουν συνάδελφοι ή της Επιτροπής ή εκτός της Επιτροπής που βγαίνουν και λένε άλλα πράγματα διαφορετικά από αυτά που λέω, αυτό είναι θέματα τα οποία θα κριθούν από τον κόσμο. Όλοι θα κριθούν από την ιστορία. Ναι. Βεβαίως, ο κόσμος, επειδή είναι θέματα, κύριε καθηγητά, που δεν τα καταλαβαίνει, δεν τα κατέχει και από την άλλη, όπως είπαμε, έχει κουραστεί. Καλείται συνεχώς να πειθαρχήσει σε μέτρα και όλα αυτά. Και όταν ακούει διαφορετικές απόψεις ή αυτό που είπατε και εσείς για την ΠΑΦΟ, ότι δεν θα έπρεπε να ήταν σε lockdown. Με αυτή τη λογική το λέμε, ότι ο κόσμος επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο. Όχι, και να το ξεκαθαρίσω κάτι. Εγώ δεν είπα δεν έπρεπε να ήταν σε lockdown. Αυτό που έχω πει είναι ότι η ΠΑΦΟΣ δεν είναι διαφορετική από τη Λευκοσία και τη Λάρνακα και δεν καταλαβαίνω βάσει των επιστημονικών αποτελεσμάτων γιατί να είναι lockdown η ΠΑΦΟΣ και όχι η Λευκοσία και η Λεμεσός μαζί ή όλοι τρεις. Ναι, και το εξηγήσατε πριν, έτσι, λόγω και των αποστάσεων. Το εξήγησα αυτό, αλλά δεν μπορεί, δηλαδή εδώ δεν μπορεί, δηλαδή ένα πράγμα το οποίο αθορίζει την επιστήμη είναι η ελευθερία του λόγου. Σωστό. Εδώ δεν μπορεί κανένας, μα κανένας, να σταματήσει οποιοδήποτε επιστήμονα να αλλάξει τη γνώμη. Ναι. Είναι εξαιρετική σημασία αυτό που λέτε. Παρατήρησα ότι η συνέντευξη που έδωσα πρόσωπο με πρόσωπο στον κύριο Χατζή Παναή στο ΟΡΙΚ, κατά την ταπεινή μου άποψη, ήταν ξεκάθαρη. Ενώ αυτό το οποίο επιλεγμένα τα μέσα έχουν πάρει και έχουν διαδώσει ήταν πολύ διαφορετικά. Επομένως, να θίξω και λίγο το δάχτυλο μου σε εσάς τα ΜΜΕ, ότι έχετε κι εσείς πολύ μεγάλη ευθύνη να παίρνετε αυτά που λέει κάποιος επιστήμονας και να τα μεταδίδετε ακριβώς όσο έχουν και όχι να τα διαφοροποιείτε. Ναι, έχετε απολύτω δίκιο, αλλά πλέον στις μέρες μας, κύριε Κωστρίκη, στις μέρες μας όμως μας προλαμβάνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από εκεί προκύπτουν τα μεμονωμένα σχόλια και όλα αυτά. Γι' αυτό καλούμαστε και εμείς τώρα από άλλο μέσο να σας ζητήσουμε να το διευκρινίσετε, διότι και ο Δήμαρχος ΠΑΦΟΥ δεν είναι ότι είναι εμείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει προβεί σε δηλώσεις.